Καλοκαίρι είναι. Φτάνει μια προεκλογική περίοδο στο τέλος της και είπαμε να μην ξεκινήσουμε με πολιτικό, αλλά με κάτι άλλο που το είδαμε, το χαρήκαμε, μας άρεσε και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Λοιπόν, για μία ακόμα φορά, αυτές οι φοβερές γιαγιάδες από την Κρήτη φτιάχνουν κάτι υπέροχο. Είναι viral, είναι τέλειο και είναι οι γιαγιάδες από την Κρήτη οι οποίες αποφασίζουν να μπουν στην πολιτική και να κυνηγήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Είναι ένα βιντεάκι το οποίο τα έχει όλα. Έχει πολύ γέλιο. Έχει τρομερή τρυφερότητα. Έχει τη γλύκα της γιαγιάς. Έχει τον πόνο της απώλειας να περνάει. Είναι πραγματικά υπέροχο. Και γι' αυτό ξεκινάμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι. Σήμερα, 3η 20 Ιουνίου του 2023, εμείς, οι γιαγιάδες της Κρήτης, αποφασίσαμε εκτακτός την ίδρυση κόμματος και την αυτόνομη κάθοδό μας στις εκλογές. Στην αρχή σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε μια μίνι σειρά σαν αυτές που πάνε μετά στο Netflix. Μετά σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα TikTok σαν αυτά που κάνουν ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί. Εδώ έχουμε ένα ολόκληρο έρος κάθος για τις ανάγκες του αγώνα μας. Γεια σας! Συνεχίζουμε την περιοδία μας. Φτάνουμε στο χωριό της Αγίας Παρασκευής. Θα πάμε και στο καπί. Η Γιαννούλα βέβαια εδώ κάνει τα δικά της. Μέχρι με στα μάξι. Τι να κάνω. Συμβαίνουν βέβαια και ευτράπελα στην περιοδία μας. Πού να σας τα λέω. Εχθές ένα χωριό, ένας καφετζής, μου έκαμε πρώτα σιγά μου. Και μας κερνούν κερατσιές. Πάμε να και σε τότε το χωριό, αφού μετά θα συναντήσουμε τους ανθρώπους, θα μαζέψουμε και που πάει κανένα ψήφο. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Ένα μουσικό βίντεο κλιπ. Guess who's back. Η Ροδάνθη χα, Γιαννούλα χα. Και αφήνουν τα γλυκά. Εκεί που εξανοίγαμε να φτιάξαμε ντολμάδες, φρικάραμε με τη βουλή και αρχίξαν οι μπελάδες. Η τάθε λιμιά να το πει, σιγόντα ρε κι άλλοι. Κι ιδρύσαμε το κόμμα μας στη στάνη του Ιορδάνη. Το σεμεδάκι το καλό θα γίνει πάλι τρέντι. Και η μαντήλα να πας στα μας του ίντερνετ. Ο λάτσερο μας στο χωριό την ύβαλε την τσίφρα. Και πανικό θα φέρουμε ακόμα και στο τσίφρα. Τη σύνταξη θα φτάσουμε στα 1500. Και για ταξίδια με καπί θα δώσουμε άλλα τόσα. Η καδελή και έμφυα θα είναι όλα τζάμπα. Άρα δεν θα δίνουμε στο ΦΠΑ το μάπα. Κατσίκα θα έχει καθαβγή και φρέσκο γαλατάκι. Και άντε για στα μάρκετ πας του κύριου Μητσοτάκη. Ενώστε τις δυνάμεις σας να βγουν οι γιαγιάδες σε κάθε σπίτι για να μπουν πάρα πολλοί παράδες. Εγώ θα είμαι πρόεδρος, καμάρι μου θα το έχω. Ακόμα και κυβέρνηση εγώ θα βάλω στόχο. Υποκλεινόμαστε. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χίλια μπράβο σε όλους τις γιαγιάδες. Πρώτα, όλη την ομάδα παραγωγής, υπέροχο πραγματικά. Διαφήμιση για τον τόπο. Υπέροχο.